Για μένα το πρωταρχικό είναι η ειλικρίνεια. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς καταρχήν με τους εαυτούς μας και τολμώ να πω ότι συχνά στο μηδιακό περιβάλλον στο οποίο έτσι ζούμε δεν είναι τόσο εύκολο. Για μένα ο διαχωρισμός δεν είναι μεταξύ πατριωτών και ενδοτικών, μεταξύ προδοτών και εθνικιστών, μεταξύ καλών και κακών, είναι μεταξύ αυτών που έχουν ειλικρίνεια και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με ειλικρίνεια και αυτών που κοροϊδεύουν τον κόσμο, των γνωστών τσαρλατάνων που ψαρεύουν στα θολά νερά της, πώς να το πούμε έτσι τελείως σχηματικά, πατριδοκαπηλείας. Και νομίζω είναι κρίσιμο αυτό να το σημειώνουμε και να το έχουμε υπόψη μας. Υπό αυτή την έννοια δεν έχω καμία δυσκολία προσωπικά να πω και ως πολιτικός τώρα, εκλεγμένος και βεβαίως ως καθηγητής, ότι η Τουρκία, για παράδειγμα, είναι ένα παράκτιο κράτος και στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο και κατά συνέπεια έχει δικαιώματα που πηγάζουν από αυτή την θέση, όχι αυτά που η ίδια νομίζει, αλλά έχει δικαιώματα και στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο. Όμως, πέρα από την ειλικρίνεια με τους εαυτούς μας, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και αναμεταξύ μας, στην σχέση μας με τους γείτονες. Επιτρέψτε μου να πω ότι η συγκεκριμένη, για παράδειγμα, συμφωνία, η τουρκο-λιβική, η οποία έχει προσελκύσει την καταδίκη σύσσωμης της διεθνούς κοινότητας από Ρωσία, Αμερική, Γαλλία, Ευρώπη, Ισραήλ, Αίγυπτο και λοιπόν έτσι χωρών, δεν συνάδει ούτε με το διεθνές δίκαιο, ούτε με την ίδια την επιχειρηματολογία της Τουρκίας που κατέθεσε στην περίφημη επιστολή ο εκπρόσωπός της στον ΟΗΕ στις 13 Νοεμβρίου. Τα δύο είναι ασύμβατα και πρέπει αυτά τα πράγματα να λέγονται γιατί οι καλοί λογαριασμοί πραγματικά πιστεύω κάνουν τους καλούς φίλους. Ο γείτονας έχει ανοίξει πολλά μέτωπα. Τον έχει απλώσει τον τραχανά πολύ και στην Ερυθρά και στον Περσικό και στην Αφρική και στην Βόρεια Αφρική και στη Συρία και στο Ιράκ και στη Λιβύη και στον Κάφκασο και στα Βαλκάνια. Λοιπόν, εάν θέλει να παίξουμε αυτό το παιχνίδι του ανοιχτού τραχανά, η Ελλάδα είναι αποφασισμένη και η Ελλάδα δεν είναι Συρία, δεν είναι Λιβύη, δεν είναι μια διαλυμένη χώρα, συμμετέχει στα πιο ισχυρά κλαμπ του κόσμου, έχει πίσω της συμμαχίες πολύ ισχυρές, έχει μια παντοδύναμη ομογένεια, έχει έναν πληθυσμό πολύ ικανό και μια οικονομία που δεν συγκρίνεται με τις υπόλοιπες όμορες της Τουρκίας και μπορούμε να το παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Αλλά θα είναι ιστορική απώλεια, θα είναι ιστορική τραγωδία να μπούμε σε μια τέτοια περιπέτεια και για τους δύο λαούς.